Καίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε γιατί είναι εγγραμμένη ότι τα λόγια από μόνο του φανερώνει την προέλευση του. Δηλαδή τα λόγια που λέει ο άνθρωπο, ομολογεί ο άνθρωπο, φανερώνει την προέλευση του από που είτε ο άνθρωπο που μιλάει για το Θεό ή μιλάει για αυτό που εκείνο νομίζει ότι είναι σωστό, τα λόγια φανερώνει. Επειδή όταν ο Θεός έγινε άνθρωπο ονομάστηκε Ιησού αλλά πολλοί από το Ισραήλ και από όλο το κόσμο δεν το αναγνώριζαν ότι ο Ιησού είναι Κύριο με κυριακική εξουσία ότι είναι ο Θεός Παντοκράτορα. Γι' αυτό τα λόγια του άνθρωπο σήμερα από τη θρησκεία που μιλούν φανερώνει την προέλεση του αν είναι από το Θεό είναι ιδέα του. Να σας διαβάζω όπως είναι γραμμένο που ο Απόστολος Παύλος είναι που έγραψε με την έπνευση του Άγιου Πνεύμα επειδή πολύ πιστή που ήταν στην πίστη στο Ιησού Χριστό πριν ήταν από διαφορετική θρησκεία το κόσμο. Και τότε παρασυρώντα από τα άφωνα είδωλα γιατί το λέει ο Απόστολος Παύλος τα άφωνα είδωλα τη στιγμή που κάποιο έχει τη θρησκεία όπου δεν ακούγεται τη φωνή του Θεό ποτέ, τότε εκεί λατρεύω άφωνα είδωλα με άγνοια. Να σας διαβάζω στην επιστολή προς Κορετιό, Α, εδάφιο 12. Τα λόγια από μόνα του φανερώνει την προέλευσή του. Σε σχέση με τα πνευματικά αδερφή, δεν θέλω να είστε σε άγνοια. Ξέρετε ότι Ισάσανε εθνικοί, παρασυρώμενοι κατός οσερνόσασε προ τα άφωνα είδωλα. Γι' αυτό σα κάνω γνωστό ότι κανένα που μιλάει διάμεσα το πνεύμα του Θεό δεν λέει το Ισού ανάτεμα και κανένα δεν μπορεί να πει το Ισού κύριο παρά μονάκα διάμεσα το άγιο πνεύμα. Υπάρχουν διαιρέσει καρίσματα, το πνεύμα όμω είναι το ίδιο. Υπάρχει και διάρκεια για Ο κύριος μας είναι ο ίδιος. Υπάρχει και διάρκεια για Ο Θεός μας είναι ο ίδιος που ενεργεί τα πάντα μέσα σε όλο. Τι έλεγε εδώ ο Απόστολος Παύλος? Γιατί το λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ ότι η πίστη πριν έρθει στη πίστη, παρασυρώνται από τα άφωνα είδωλα, όπως ο κόσμος σήμερα. Η θρησκεία του κόσμου σήμερα παρασύρονται από τα άφωνα είδωλα. Επειδή τη στιγμή που κάποιο λέει έχει πίστη μέσα στη θρησκεία αλλά δεν ακούει το Θεό ποτέ, τότε έχει ένα είδωλα άφωνα. Αυτό είναι που εννοεί εδώ ο τον Παύλο. Γι' αυτό η αλήθεια δίνει κατανόηση από την άγκρινα του ανθρώπου, όλοι του ανθρώπου δηλαδή. Επειδή πολλοί άνθρωποι έχουν θρησκεία, και επίση άλλοι έχουν θρησκεία με το όνομα του κύριου Αλιτσινά, ότι χριστιανισμό. Αλλά το θέμα είναι, πρέπει να ακουστεί η φωνή του κύριου. Πρέπει να υπάρχει αποκαλύψη, πρέπει να υπάρχει μαρτυρία. Τη στιγμή που δεν υπάρχει, τότε ο άνθρωπο, οι άνθρωποι λατρεύουν τα άφωνα είδωλα με άγνοια. Αυτό είναι που εννοεί ο Απόστολ Παύλο εδώ. Και ακόμα κυρότεροι, εκείνοι που δεν αναγνωρίζει ότι ο Ισού είναι κύριο, κυρίακο, και απλώς έχουν τρισκία και έχουν διαφορετική ονόματα υποτίθεται για το Θεό που εκείνη νομίζει με ιδεολογία του λατρεύουν τα άφωνα είδωλα. Παράδειγμα όπως Ισλάμ. Για εκείνο με την ιδέα του ο Θεός είναι ο Αλλά. Βούντα. Για εκείνη με την ιδέα του ο Θεό λέγεται Βούντα. Όλα αυτά είναι αυτοί που λατρεύουν τα Ήδωλα όπω λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, επειδή πολύ πιστή που ήταν στη πίστη στη με τον Κύριο, τα πριν μέσα στη θρησκεία και λάτρευα τα άφωνα είδωλα, όπως στη θρησκεία σήμερα επίσης τα κάνουν. Αλλά η αλήθεια δίνει τον άνθρωπο κατανόηση ώστε ο άνθρωπο να συνειδητοποιήσει ότι λατρεύω άφωνα είδωλα για να ζητήσει το ζωντανότεο που μιλάει ώστε να σταματήσει να λατρεύει άφωνα είδωλα με άγνοια. Επειδή κανένα δεν μπορεί να γνωρίζει ότι ο Ιησού είναι Κύριο παρά μονάκα με την αποκαλύψη του Άγιο Πνεύμα. Όπως λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, να σας διαβάζω ξανά. Ότι κανένα δεν μπορεί να αποκαλέσει το Ιησού Κύριο παρά μονάκα διάμεσα του Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή παρά μονάκα με την αποκαλύψη του Άγιο Πνεύμα, κάθε άνθρωπο που έχει πνοή, τα αναγνωρίζει ότι ο Ιησού είναι κύριο, κυρίακο με την κυριακική εξουσία στην ύπαρξη. Αυτό είναι μεγάλη μαρτυρία για την αλήθεια, για ποιο λόγο οι ιεροί στο Ισραή δεν αναγνωρίζαν ο Ιησού ότι είναι κύριο, επειδή δεν είχα αποκαλύψει από το Άγιο Πνεύμα, επειδή δεν ζητούσα το πρόσωπο των το Θεού, επειδή πρέπει να ξέρουμε, όλοι οι άνθρωποι χρειάζεται να ανανορίζει το Θεό μόνο όταν εκείνη η ίδια εξητήσει το Θεό προσωπικά με πρότιμη καρδιά να τον ανανορίζουν επειδή όταν τον εξητήσει τότε ο Άγιο Πνεύμα θα αποκαλύψει σε αυτό ποιος είναι ο Ιησού επειδή αυτός που είτε με ανθρώπινη σάκα και αποκαλέστηκε Ιησού είναι ο ίδιο ο Άγιο Πνεύμα που είναι αόρατο Θεό σε εμά. Σε εμά είναι αόρατο Θεό επειδή από τη φύση είναι πνεύμα. Αλλά όταν αποφάσισε να έρθει με σάρκα, τότε ονομάστηκε Ιησού. Γι' αυτό λέει παρά μονάχα διάμεσα την αποκαλύψη του Άγιο Πνεύμα, κάθε άνθρωπο τα αναγνωρίζει ότι ο Ιησού είναι κύριο. Η ιερή του Ισραήλ δεν αναγνώριζα ότι ο Ιησού είναι κύριο επειδή δεν είχε αποκαλύψει και με άγνοια το παρέδωσε το σταυρό και επίσης ο Κύριο τεληματικά δέχτηκε να πάει το σταυρό για να γίνει θυσία σε εμά για να λάβουμε κάρι επίσης πολύ θρησκεία του κόσμου όπως η Ισλάμ λέει ότι, λένε ότι ο Ιησού είναι προφήτη τα προφήτη φυσιολογικά να το λένε ότι είναι προφήτη επειδή δεν έχουν αποκαλύψει παρά μόνο με την αποκαλύψη όλοι εκείνοι που ζουν στη θρησκεία Ισλάμ και Μπούντα και διαφορετική, τα ανανορίζει, τα εννοεί ότι ο Ισού Χριστός είναι κύριο, κυρίακο και θεό, δινουργό του και κάθε σάρκα. Κόρη στην αποκαλύψη από το Άγιο Πνεύμα, αποκλείεται να ανανορίζει ότι ο Ισού είναι κύριο. Απλώ τα λένε με την ιδεολογία του, κάθε ένα όπω θέλει, ότι τα προφήτη ο Ισού, όπω κάθε ένα Μπορεί να λέει με την ιδέα και με την ιδεολογία του, με τη φαντασία του. Αλλά για να γνωρίζει πραγματικά το Ιησού αληθινά ότι είναι Κύριο, μόνο με την αποκαλύψη του Άγιου Πνεύμα. Γι' αυτό επίσης παρακάτω ο Απόσολος Παύλος γράφει, υπάρχει διαίρεση καρίσματα, το Πνεύμα όμως είναι το ίδιο. Δηλαδή καρίσματα που διαίρεται ο Κύριος ο Θεός Διάμεσα το πνεύμα του είναι ο ίδιο πνεύμα επειδή ο Θεό από τη φύση είναι πνεύμα. Δηλαδή, τον αόρατο πρόσωπο του Θεό που δεν το βλέπουμε είναι πνεύμα. Επειδή είναι από τη φύση πνεύμα. Είναι αόρατο. Γι' αυτό δεν έχει όνομα με τον αόρατο πρόσωπο του. Με τον αόρατο πρόσωπο του αποκαλείται επίσημα άγιο πνεύμα. Άγιο Πνεύμα είναι επίσημα χαρακτηριστικά το ναόρα το πρόσωπο του, επειδή δεν είναι όρατο σε εμά. Κατοικεί στο απρόστο φω, αλλά τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει όρατο σαν τρόπο και πήρε μορφή σάρκα, ονομάστηκε Ιησού. Αλλά κανένα δεν μπορεί να γνωρίζει ότι ο Ιησού είναι κύριο Κυρίακο που κατοικεί στο απρόστο φω, αλλά κατέβηκε με ανθρώπινη μόρφη παρά μόνο με την αποκαλύψη του Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό παρακάτω λέει υπάρχουν και διαίρεση διακονιών, ο Κύριος όμω είναι ο ίδιο. Δηλαδή αυτό που κατοικεί στο απλό στο φω που είναι αόρατο σε εμά επειδή είναι πνεύμα από τη φύση είναι Κύριο και Κυρίακος η Κυριακική δύναμη την εξουσία του. Επίσης είναι Θεό δημιουργό που δεσπόζει σε όλη την υπάρξη. Επειδή παρακάτω λέει εδώ, υπάρχουν και διαίρεση ενεργήματα, ότι όμω είναι ο ίδιο. Δηλαδή, αυτό που είναι πνεύμα που διαιρεί, είναι το ίδιο πρόσωπο και είναι το ίδιο πρόσωπο που είναι κύριο με την κυριακή εξουσία και είναι το ίδιο πρόσωπο που είναι ο Θεό δινούργο που τεσπόζει. Άρα το ίδιο πρόσωπο που είναι αόρατο επειδή είναι πνεύμα από τη φύση αυτό είναι κύριο και κυριακό με την κυριακική εξουσία, την παντοδυναμία του. Αυτό είναι ο Θεό που δεσπόζει και αυτό είναι που όταν έγινε άνθρωπο ονομάστηκε Ιησού. Αλλά κανένα δεν μπορεί να γνωρίζει ότι ο Ιησού είναι κύριο με την κυριακική εξουσία παρά μόνο με την αποκαλύψη του Αγίου Πνεύμα. Κάθε άνθρωπο χρειάζεται να ζητήσει το Θεό με πρώτη καρδιά τότε ο Άγιο Πνεύμα τα αποκαλύψει σε αυτό το Ιησού ότι είναι Κύριο. Δηλαδή ο ίδιο αόρατο σε εμά που κατοικεί στο απρόσιτο φω είναι ο μόνο που τα αποκαλύπτει τον εαυτό του με ανθρώπινη μορφή στο όνομα Ιησού Χριστό ότι είναι ο Θεός, είναι Κύριο ώστε ο άνθρωπο να έχει στο Ιησού επειδή Όλοι οι άνθρωποι τα σώζονται μόνο διάμεσα το Ιησού Χριστό. Δηλαδή κάθε σάρκα, κάθε ένα που έχει πνοή, τα σώζονται μόνο διάμεσα το Ιησού Χριστό. Στη πίστη στο Ιησού Χριστό. Αλλά οι άνθρωποι έχουν επιλογή με την ελεύθερη βούληση. Όποιο δεν αναγνωρίζει ακόμα ότι ο Ιησού είναι κύριο, ακόμα βρίσκεται μακριά από τη σωτήρια και βρίσκεται ακόμα σε άγνοια μέσα στη θρησκεία του και λατρεύει άφωνα είδωλα. Λατρεύει άφωνα είδωλα με άγνοια. Πολλοί άνθρωποι στη διαφορετική θρησκεία σήμερα υποτίθεται νομίζει ότι έχουν πίστη αλλά με, με μεγάλη άγνοια λατρεύουν τα άφωνα είδωλα. Χρειάζεται αποκαλύψη από το Άγιο Πνεύμα για να έρθουν στο Ιησού επειδή η σωτηρία είναι μόνο σε κάθε ένα που έρχεται στο Ιησού Χριστό και πιστεύει σε αυτό και αρχίζει η κοινωνία και σχέση με το Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει άλλο εδώ επειδή αποφάσισε ο Θεό να ονομαστεί τον εαυτό του με ανθρώπινη μορφή Ιησού και αποφάσισε με αυτό το όνομα όλοι οι άνθρωποι τα σώζονται για να έχουν χάρη του Θεού επειδή θυσιάστηκε με το όνομα Ιησού Χριστό. Με το όνομα Ιησού Χριστό είναι που θυσιάστηκε το αίμα του πάνω το σαύρο. Γι' αυτό αυτό το όνομα είναι όνομα που τα σώζει όλοι οι άνθρωποι. Και κανένα δεν μπορεί να αντορίζει ότι ο Ιησού είναι κύριο παρά μόνο με την αποκαλύψη του Άγιου Πνεύμα. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρυχτεί, επειδή πολλοί άνθρωποι από διαφορετική θρησκεία δεν έχουν ακόμα αυτή την αλήθεια. Δεν αναγνωρίζει ποιο είναι ο Ιησού Χριστό. Με άγνοια, πολλοί λένε είναι προφήτη. Με άγνοια, πολλοί λένε είναι ηγέτη του Χριστιανού. Αλλά όλα αυτά είναι άγνοια. Χρειάζεται αποκαλύψει για να έρθουν στη σωτηρία επειδή μόνο αν ανανορίζει ότι ο Ιησούς είναι Κύριο τότε αυτή είναι μόνο δρόμο σωτηρία για κάθε άνθρωπο. Για σήμερα σας αφήνω εδώ η κάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σα.